Κύριε Υπουργέ, κύριε Διοικητά, κυρία Γενική Γραμματέας, κύριε Υφυπουργέ, αγαπητά στελέχη του ΑΕΡ, χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δίνεται σήμερα η δυνατότητα να επισκεφθώ τον οργανισμό και να ενημερωθώ για τις πολύ σημαντικές ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης που δρομολογούνται από τον ΑΕΔ υπό την καθοδήγηση του Υπουργείου Εργασίας. Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι επιστρέφω και σε ένα χώρο ο οποίος μου είναι οικείος. Ίσως κάποιοι από εσάς να γνωρίζετε ότι εδώ το καλοκαίρι του 1991 κόλλησα το πρώτο μου ένσημο στην Ελλάδα, εργαζόμενος τότε με την τότε διοικήτρια του οργανισμού, λίγο πριν καταταχθώ στον στρατό, οπότε έχω πολύ ευχάριστες αναμνήσεις από την εργασία μου σε αυτό το κτίριο πριν από 31 ακριβώς χρόνια. Αλλά χαίρομαι πρωτίστως για το γεγονός ότι οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, τις οποίες έχουμε θέσει σε απόλυτη προτεραιότητα, αποδίδουν αυτά αποτελέσματα. Και κατά την άποψή μου, αυτές οι πολιτικές αποτελούν και την καλύτερη απόδειξη του προοδευτικού στίγματος της συνολικής πολιτικής που έχει η κυβέρνηση στον τομέα της εργασίας. Γιατί το λέω αυτό? Διότι οι πολιτικές αυτές δίνουν ευκαιρίες κατεξοχήν σε αυτούς οι οποίοι για διάφορους λόγους είχαν βρεθεί εκτός αγοράς εργασίας. Είτε μιλάμε για μακροχρόνια ανέργους, είτε μιλάμε για γυναίκες, είτε μιλάμε για νέους, είτε μιλάμε για άτομα με αναπηρία, άτομα με πολύ μεγάλες δυσκολίες στο να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Έχετε καταφέρει αυτά τα δύο και κάτι χρόνια να επιταχύνετε σημαντικά την κατάρτιση και υλοποίηση νέων στοχευμένων προγραμμάτων που επιτρέπουν σε Έλληνες οι οποίοι είχαν βρεθεί εκτός αγοράς εργασίας να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας μέσα από καλά σχεδιασμένα προγράμματα. Και πραγματικά θέλω να σας συγχαρώ για την θέρμη με την οποία έχετε αγκαλιάσει αυτό το πολύ σημαντικό για την κυβέρνηση αντικείμενο, αλλά και για τον έξυπνο σχεδιασμό των προγραμμάτων. Αναφερθήκατε στα στοιχεία, το οποίο νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους. 42.000 θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν 4 και κάτι χρόνια της προηγούμενης διακυβέρνησης. Μόνο μέσα σε 2 χρόνια δημιουργήσαμε 50.000 θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Και βέβαια ο στόχος είναι εξαιρετικά φιλόδοξος, να δημιουργήσουμε 86.000 θέσεις εργασίας μέσα στο 2022, με πόρους οι οποίοι θα έρχονται αφενός από το Ταμείο Ανάκαμψης αφετέρου από το ΕΣΠΑ, και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε αυτούς τους στόχους που έχουμε θέσει, διότι αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει πια μια πολύ σημαντική τεχνογνωσία στον οργανισμό που μας επιτρέπει γρήγορα να υλοποιούμε τα προγράμματα αυτά. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί, όπως είπατε, υπάρχει ανταπόκριση, μεγάλη ανταπόκριση από την αγορά εργασίας, και αυτό μας κάνει φυσικά να είμαστε πολύ αισιόδοξοι και να θέλουμε να επιταχύνουμε και άλλο τους ρυθμούς μας. Θέλω να σταθώ επίσης στο γεγονός ότι τα προγράμματα αυτά έχουν μια στόχευση η οποία δεν είναι μόνο ηλικιακή αλλά και γεωγραφική. Αναφερθήκατε στο γεγονός ότι στα προγράμματα τα οποία θα δρομολογήσουμε μέσα στο 2022 υπάρχουν 4 ειδικά προγράμματα για τις περιοχές οι οποίες εντάσσονται στα προγράμματα της απολιγνητοποίησης, ειδικά στη Δυτική Μακεδονία. Ξέρουμε ότι πρέπει να προσφέρουμε στους εργαζόμενους αλλά και τους ανέργους της περιοχής νέες ευκαιρίες, καθώς θα δρομολογούμε μια σημαντική μετάβαση στη μεταλλιγνητική εποχή, και είμαι σίγουρος ότι τα προγράμματα αυτά θα είναι εξαιρετικά επιτυχημένα και θα υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση και μεγάλη συμμετοχή. Επίσης, να τονίσω ότι τα προγράμματα του ΟΑΕΔ αποτελούν μία μόνο πτυχή της συνολικής πολιτικής που το Υπουργείο Εργασίας έχει συνολικά στα ζητήματα της απασχόλησης. Έχουμε μιλήσει πολύ για τη σημασία του πρώτου ενσύμου, για τη δυνατότητα δηλαδή ένας νέος στην πατρίδα μας να σπάει αυτό τον φαύλο κύκλο της μη δυνατότητας να έχει προϋπηρεσία, κάτι το οποίο πολύ συχνά
εργοδότες επικαλούνται δικαιολογημένα ή πολύ συχνά αδικαιολόγητα για να μην του προσφέρουν αυτή την πρώτη εργασία. Και με εργαλεία όπως το πρώτο ένσημο, το οποίο δίνει μία βοήθεια στον εργαζόμενο αλλά και στον εργοδότη για να προσλάβει ένα νέο ο οποίος θα εργαστεί για πρώτη φορά, εφόσον αυτός είναι κάτω των 29 ετών, δίνουμε πιστεύω ένα αυξημένο κίνητρο στους εργοδότες να προσλάβουμε νέα παιδιά και να τους ανοίξουν έτσι το δρόμο για την μελλοντική επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Επίσης, πολύ σημαντικό, Υπουργέ, να υλοποιήσουμε γρήγορα, αποτελεί και δικό σου προσωπικό στοίχημα, την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, την οποία νομοθετήσαμε το περασμένο έτος και η οποία θα μας δίνει πια τη δυνατότητα να έχουμε μια πολύ ακριβή αποτύπωση σε real time του χρόνου τον οποίο εργάζονται οι εργαζόμενοι, έτσι ώστε να αποφύγουμε φαινόμενα τα οποία στο παρελθόν δυστυχώς έχουν στιγματίσει αρνητικά την αγορά εργασίας εις βάρος των εργαζόμενων. Αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε όλες τις πολιτικές που στηρίζουν τους εργαζόμενους γονείς, αλλά και τους εργαζόμενους πατεράδες. Γονική άδεια και για τους δύο γονείς είναι μια σημαντική πρωτοβουλία σε αυτήν την κατεύθυνση και βέβαια η περαιτέρω ενίσχυση της επιθεώρησης εργασίας, έτσι ώστε να αποφεύγουμε φαινόμενα εκμετάλλευσης εργαζόμενων από τους εργοδότες. Αποτελεί και αυτή μια πολιτική που πιστεύω ότι θα βοηθήσει στον περαιτέρω εξορθολογισμό της αγοράς εργασίας. Θα αναμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Διοικητά, την απολογιστική αξιολόγηση των προγραμμάτων που δρομολογούμε. Διότι το ζητούμενο εδώ πέρα δεν είναι απλά να προσφέρουμε σε ανέργους την ευκαιρία να εργαστούν για κάποιους μήνες στον ιδιωτικό τομέα. Το τονίζω αυτό. Είναι πολύ σημαντική η αλλαγή που έχουμε επιφέρει να χτίζουμε τα προγράμματά μας γύρω από τον ιδιωτικό τομέα και όχι γύρω από το δημόσιο. Και πολύ σημαντική βέβαια και αυτή η μετάβαση την οποία κάνουμε από την επιδότηση της ανεργίας στην επιδότηση της εργασίας. Είναι κάτι το οποίο το κουβεντιάζαμε πάρα πολλά χρόνια στη χώρα μας. Ερχόμαστε σήμερα και το κάνουμε πράξη. Το σημαντικό όμως είναι αυτά τα προγράμματα να αποτελέσουν το πρώτο βήμα για μια πιο μόνιμη απασχόληση. Είτε στην εταιρεία στην οποία απασχολείται ο εργαζόμενος μέσω ενός επιδοτούμενου προγράμματος, είτε σε κάποια άλλη επιχείρηση, καθώς πια θα έχει την προϋπηρεσία εκείνη που θα τον κάνει πιο ελκυστικό για τον εργοδότη. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία να μπορούμε να παρακολουθούμε ex post ποια προγράμματα είναι τα πιο αποτελεσματικά, ώστε ακριβώς να δίνουν τη δυνατότητα στους εργαζόμενους για μια πιο μόνιμη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, έτσι ώστε να μπορούμε να χτίζουμε και τα μελλοντικά μας προγράμματα με βάση τη γνώση την οποία έχουμε αποκομίσει από την αξιολόγηση των υφιστάμενων προγραμμάτων. Να κλείσω δίνοντας σας και πάλι θερμά συγχαρητήρια σε εσάς, σε όλους τους εργαζόμενους στο ΕΔ, στον ΟΑΕΔ, στο Υπουργείο, για την πολύ ουσιαστική και επικοδομητική συνεργασία και να μην διστάσουμε να θέσουμε τον πύχη των προσδοκιών ψηλά. Οι ενεργητικές πολιτικές εργασίας αποτελούν προτεραιότητα για αυτή την κυβέρνηση και την καλύτερη απόδειξη του πραγματικού προοδευτικού στίγματος, το οποίο αποδεικνύει στην πράξη ότι η μείωση των ανισοτήτων και οι ευκαιρίες στους πιο αδύναμους αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας. Και πάλι, συγχαρητήρια και καλή δύναμη.